Ένα τέρμα του Θανάση Ντίνα με τη συμπλήρωση των 15 λεπτών αγώνα στάθηκε αρκετό για τη Ζάκυνθο προκειμένου να πάρει μια ζωτική σημασία νίκη απέναντι σε έναν αξιόμαχο σύνολο όπως έδειξε χθες ο Παναγιάλιος. Η νίκη της Ζάκυνθου έχει πιο πολύ ψυχολογική σημασία για τους παίκτες αλλά και τον προπονητή αφού χθες ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν διαγραφή του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής με την Κόρινθο. Το πρώτο γκολ της και μοναδικό της συνάντησης σημειώθηκε από τον Θανάση Ντίνα στο 15ο λεπτό, το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον 29χρονο ποδοσφαιριστή. Στο 11ο λεπτό, από χαμηλή παράλληλη σέντρα του Απουσκίτη από αριστερά, ο Πάβελα στο ύψος της μεγάλης περιοχής σούταρε, όμως ο Αποστόλου που ήταν σε σωστή θέση μπλόκαρε την μπάλα. Στο 15ο λεπτό, είχαμε τον γκολ για την Ζάκυνθο να γεύσει και από αριστερά σέντραρε. Στο δεύτερο δοκάρι, η αμυντική και ο τραματοφύλακας του Πανηγιάλιου αδράνησαν και ο Ντίνας που τρύπωσε στη μεγάλη περιοχή του Πανηγιάλιου με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το 1-0 που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Στο 24ο λεπτό, ο Μόσκαλ έκανε τη σέντρα εντός της περιοχής του Πανηγιάλιου, ο Μαρίνο σούταρε από το ύψος του πέναλτι, όμως ο Καλιακμάνης εξ επαφής απέκρουσε. Στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στον Κανελίνη που έκανε νέο σούτ, όμως η μπάλα βρήκε στο σώμα του Παπαδόπουλου και απομακρύνθηκε. Στο 32ο λεπτό, είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Ο Κομιώτης ανέτρεψε στην περιοχή των Βλαστό και ο διαιτητής φύριξε πέναλτι. Την εκτέλεση του ανέλαβε ο Πάβελα, όμως ο Αποστόλου έπεσε στη δεξιά του πλευρά και απέκρουσε την μπάλα. Στο 91ο λεπτό, ο Γκάτσης βρέθηκε σε θέση μέσα δεξιά και από κοντά σούταρε, όμως αποστόλουσε ετοιμότητα και πάλι απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ. Μετά το τελείωμα της φάσης, ο επιθετικός των φιλοξενούμενων έδωσε τιμητικά το χέρι του στον τερματοφύλακα της Ζακύνθου για την εκπληκτική απόκρουση. Στα υπόλοιπα μάτς της δεύτερης αγωνιστικής στη ΓΑΜΑ Εθνική είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Σαρονικός Αίγινα Ασία Σαλαμίνας 0-1, Πάο Ρουφ Παναχαϊκή 3-3, Ασπρόπυργος Αγία Παρασκευή 1-0, Πλατανιάς Χανίων Ατσαλένιος 1-1, Παναργιακός Κόρινθος 0-0, Κεραυνός Κερατέας Βίζας Μεγάρων 3-1, Χαϊδάρη Καλυθέα 1-2, ενώ ρεπό είχε Ολυμπιακός Χερσονήσου. Επόμενη τρίτη αγωνιστική έχουμε τις εξής αναμετρήσεις. Παναχαϊκή Αγία Παρασκευή, Ολυμπιακός Χερσονήσου Πάο Ρουφ, Ατσαλένιος Ασπρόπυργος, Βίζας Μεγάρων Πλατανιάς Χανίων, Πανεγιάλιος Παναργιακός, Αέα Σαλαμίνα Κεραυνό Κερατέα, Καλυθέα Ζάκυνθο, Χαϊδάρη Σαρονικό, ενώ ρεπό έχει Κόρινθο. Βαθμολογία σε δύο αγώνε: Κεραυνό Κερατέα 6 βαθμού, Καλυθέα 6 βαθμού, Κόρινθο και Παναχαϊκή από 4, Αγία Παρασκευή Πανεγιάλιο, Αέα Σαλαμίνα Ασπρόπυργο, Βίζα Μεγάρων και Ζάκυνθο από 3 βαθμού, Παναργιακό 2, Πάο Ρουφ στην 11η θέση με 1 βαθμό και από εκεί και πέρα οι ομάδες οι οποίες αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα θα υποβάζονταν είναι Ολυμπιακός Χερσονήσου, Ατσαλένιος, Πλατανιάς Χανίων με 1 βαθμό και Χαϊδάρη και Σαρονικός από 0 βαθμούς. Τον πρώτο του βαθμό για τη νέα περίοδο στο πρωτάθλημα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής πανηγύρισε ο Ότσι Λιβύη χθες το απόγευμα στο γήπεδο της Εράνης Φιλιατρών. Οι παίκτες του Ανδρέα Ζουπάνου, παίζοντας ιδανικά τη ζώνη άμυνας και βγαίνοντας στις αντεπιθέσεις τη στιγμή που έπρεπε, πήραν ένα βαθμό ο οποίος προέρχεται από μια προετοιμασία ουσιαστικά χωρίς φιλικούς αγώνες, εν αντιθέσει με την Εράνη, όπου έχει αρχίσει εδώ και εβδομάδες να δίνει τα παιχνίδια τόσο για το θεσμό του κυπέλου όσο και στην προετοιμασία. Η πολυπρόσωπη αμυντική λειτουργία του Τσιλιβύη, το συμπαγές κέντρο αλλά και η πολύ καλή εμφάνιση του τερματοφύλακα Καδιαμαντή ήταν αυτά που έδωσαν όθηση στους φιλοξενούμενους προκειμένου να πάρουν τον πρώτο τους βαθμό στο νέο πρωτάθλημα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής για τον έκτο όμιλο του Περιφερειακού Πρωταθλήματος είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Κροκέες Ξηναφών Κρεσθένων 5-0, Πάμισος Εθνικός Αγιαίκων 5-0, Αχαϊκή Ζαβλάνη 1-1, Διαγόρας Βραχνεϊκών Μεσσηνιακός 0-2, Ολυμπιακός Καλαμάτας Τέλος Άγρας 1-0, Ατρόμητος Λάπα Χιλέας Καμαρών 0-0, Πανηλιακός Λιβαθό 1-0. Επόμενη αγωνιστική δεύτερη για τον έκτο όμιλο, Πάμισος ΑΟ Κροκαιών, Ξενοφών Κρεσθένων Εράνη Φιλιατρών, Εθνικός Αγιαίκων Αχαϊκή, Τσιλιβύη Διαγόρας Βραχνεϊκών, Ζαβλάνη Ολυμπιακός Καλαμάτας, Μεσσηνιακός Ατρόμητος Λάπα, Τέλος Άγρας Λιβαθό και Αχιλλέας Καμαρών Πανηλιακός.